την πρώτη καλεσμένη για σήμερα είναι η κυρία Κατερίνα Κόρου. Για να έρθει. Χρόνια πολλά, κυρία Κατερίνα. Έλα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κόρου είναι τραγουδίστρια. Δεν είναι ηθοποιός ουσιαστικά, είναι τραγουδίστρια και είναι από την γνωστή οικογένεια Κόρου. Βεβαίως. Η οποία κυρία Κόρου πρωταγωνιστούσε, ήταν αν δεν κάνω λάθος, να αρχίσει στην παράσταση... Όχι, έπαιξε το καλοκαίρι. Έπαιξε, μπράβο, το καλοκαίρι, στην παράσταση Κάντο Τζαβέλα, που είναι η παράσταση του Μαυρίκιου Μαυρικίου, για την οποία έχει ξεκινήσει όλος αυτός ο ντόρος με τον Μαυρίκιο, με τον Εφέ. Εντάξει, θα μας τα πει λοιπόν. Να πούμε για ποιο λόγο η κυρία Κόρου είναι εδώ μαζί μας. Διότι χθες ο Μαυρίκιος, που δεν καταλαβαίνω έτσι το λόγο, τέλος πάντων. Δεν θέλω να συγχυστώ αν είμαι έτσι γιορτή μου. Ήδη έχω πολλά τελευταίο καιρό, κάντε πάει καλά. Βγήκε σε μία άλλη εκπομπή και είπε ότι εσείς ουδέποτε δεν είπατε τέλος πάντων τα όσα είπατε στη συνέντευξη που είχατε δώσει στην εκπομπή μας. Ναι, ναι, και σε μένα συγκεκριμένα. Έλα, Γιάννη μου. Και σε μένα συγκεκριμένα, λοιπόν. Ακριβώς, γιατί με την κυρία Κατερίνα Κόρου, γιατί ήθελα να μάθω το πολύ απλό. Τι πρόβλημα υπήρξε τελικά με τον Ορφέα Παπαδόπουλο στην παράσταση και αν τελικά ο Ορφέας ήταν ένας που δημιούργησε θέμα σχετικά με το μεταφορικό μέσο. Καταρχήν, αν δηλαδή υπήρχαν ηθοποιοί που παραπονέθηκαν στο πούλμαν, αν θα έμπαιναν μαζί του και γενικότερα αν, αν είχαν κάποιο θέμα επειδή ήταν ανεμβολίαστος. Η κυρία Κόρου, λοιπόν, τι μου είπατε, κυρία Κόρου, στην συνέντευξη, ότι. Ότι και ισχύει καταρχήν ό,τι έχω πει. Α, πρώτη πολύ φορά, ωραία. Ναι. Διότι τη δεύτερη φορά που διέπραξα το λάθος και άλλαξα λίγο τη δήλωσή μου και για το οποίο λάθος ζητώ συγγνώμη στο κανάλι και σε όλη την παραγωγή και σε ένα, όχι, για ένας άνθρωπος που δεν είναι πια παιδάκι και έχει κάνει μια πορεία και τον ξέρει ο κόσμος και έχει χαμηλό προφίλ και ξέρει, μόνο από τη δουλειά του τον ξέρει. Πάει σε μια παράσταση να κάνει κάποια πράγματα και κάνει κάποιες δηλώσεις που τις γνωρίζει και μετά το αλλάζει γιατί υπάρχει ένας χειριστικός άνθρωπος που τον άλλον άνθρωπο στην απέναντι πλευρά του τηλεφώνου τον βρίσκει σε μια στιγμή αδυναμίας. Για να καταλάβει και ο κόσμος, θέλω πρώτα να δούμε τι είπε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Και μετά να μας πείτε, κυρία Κατερίνα, για πάμε να το δούμε. Η Κατερίνα Κόρου, χθες που μου την ανέφερες επίσης, είπε κάτι και κατευθείαν μετά από μερικά λεπτά έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, την οποία την έχω και σε, μπορώ να σας τη διαβάσω, στην οποία διαψεύδει αυτά που ακούστηκαν στην εκπομπή. Οι τίτλοι που πέσαν από κάτω ήταν κατασκεύασμα των ανθρώπων που το έκαναν, ας μην αναφερθούμε συγκεκριμένα. Η Κατερίνα Κόρου τάσεται υπέρ του Ορφέα Παπαδόπουλου στη διαμάχη με το Μαυρικείο. Η γυναίκα βγήκε και έγραψε: ποτέ δεν τάχθηκα υπέρ. Απευθύνομαι στην εκπομπή ΤΑΔΕ. Παραποίησαν τα λόγια μου, δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην εκπομπή. Και υποτίθεται λοιπόν ότι η κυρία Κατερίνα είπε ότι παραποίησαν τα λόγια της. Ναι. Τι ακριβώς λοιπόν συνέβη, κυρία Κόρου. Λοιπόν, εγώ είπα στον Γιάννη μας ότι ο Ορφέας όταν νόσησε δεν ήταν στην παράσταση, όταν έκανε την καραντίνα του και μετά ήταν στις παραστάσεις κανονικά. Δεν άκουσα ποτέ φασαρίες του τύπου, αν έγιναν δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, αν έγιναν παράπονα του τύπου φέρτε μας πιστοποιητικά και όλα αυτά κτλ. Δεν το ξέρω, δεν έγινε. Και φυσικά μετά τη συνέντευξη που κάναμε με τον Γιάννη, ο τίτλος ήταν «Η Κατερίνα στηρίζει τον Ορφέα». Πολύ ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πήγα να πω κάτι κατά του κυρίου Μαυρίκιου Μαυρικίου. Είπα την αλήθεια. Βεβαίως. Και την αλήθεια ήρθα να αποκαταστήσω, διότι παραποιήθηκε αυτό που είπα την πρώτη φορά. Γιατί παραποιήθηκε, θα με συγχωρήσει πολύ ο κύριος Μαυρίκιος Μαυρικίου, αλλά όταν με παίρνει το βράδυ τηλέφωνο, ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι γινόμαστε αδύναμοι και λέει «Δεν μπορώ και δεν αισθάνομαι καλά». Και τι είναι αυτό και φάνηκε. Κανείς δεν το θέλει αυτό να μην αισθάνεται καλά. Έτσι, δεν είναι, να είναι καλά ο άνθρωπος, τον αγαπούμε όλοι να είναι καλά. Το λάθος ήταν δικό μου. Λοιπόν, θεώρησα... είπατε ότι στην παράσταση υπάρχει ένας χειριστικός άνθρωπος. Εννοούσατε το Μαυρικείο. Ακριβώς. Τι εννοείτε ακριβώς με αυτό, τα λέτε χειριστικός. Εμένα, εκείνη τη στιγμή που με πήρε να μου πει διόρθωσέ το, παρακαλώ, λέω τι να γράψω. Κοινό, σας έκανε επίκληση στο συνέστημα. Σας είπε δεν νιώθω καλά και σας παρακαλώ. Διόρθωσέ το. Όχι, σας καταλαβαίνω. Αυτό και λοιπόν. Και εξαιτίας λοιπόν αυτού κάνατε ανάρτηση. Έκανα την ανάρτηση. Αυτό λοιπόν εμένα με πειράζει. Είναι ασυγχώρητο για μένα. Έχω θυμό μαζί μου. Όχι, και όχι, επειδή είναι δεν είμαι παιδάκι και δεν είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να δημιουργεί τέτοια ίδρυγες κλπ. Ήρθα
να σας πω την καλημέρα μου, την αγάπη μου, να σας δείξω, να πω τα χρόνια μου πολλά και να υποκαταστήσω την αλήθεια. Τι γλυκιά που είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας τιμάτε με την παρουσία σας πάρα πολύ. Σήμερα είναι και γιορτίζετε, θέλω να στεναχωριέστε και να σας πω ότι και εγώ στη θέση σας το ίδιο μπορεί να έκανα αν έπαιρνα συνεργάτη μου έτσι το βράδυ στεναχωρημένος και να πω και κάτι, γιατί σήμερα έτσι είναι και η γιορτή μου, κρίμα είναι. Και εμείς στεναχωρηθήκαμε και οι δημοσιογράφοι μας και όλοι. Νομίζαμε ότι κάναμε κάτι λάθος. Όχι, δεν κάνατε κανένα λάθος. Κανείς δεν θέλει να στεναχωριέται, ούτε ο Μαυρίκιος. Καλό θα είναι να βγει, να πει την αλήθεια, να ζητήσει μία συγγνώμη και όλο αυτό να λήξει. Κοίταξε όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή ήταν και δική μου η συνέντευξη και επειδή κάνω 20 χρόνια αυτή τη δουλειά και είμαι και από τους δημοσιογράφους που και ακόμα και στο έντυπο που γράφω πάντα ζητάω να διαβάζει ο κόσμος τη συνέντευξη και μετά να δίνει την έγκρισή του, κάτι που κάνουν σπάνια δημοσιογράφοι. Εμένα προσωπικά με στεναχώρησε πάρα πολύ η λέξη παραποίηση, γιατί δεν το έχω κάνει στα 20 χρόνια που δουλεύω ποτέ, κυρία Κόρου, και δεν το λέω για εσάς. Σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε και στην κυρία Εφικιούκη. Μπράβο, γιατί λοιπόν σε άλλο απόσπασμα από τη συγκεκριμένη συνέντευξη ακούσαμε ούτε λίγο ούτε πολύ να λέει ο κύριος Μαυρικίου, από ό,τι κατάλαβα, ότι επικοινώνησε μαζί του η κυρία Κιούκη. Και άφησε να νοηθεί με απολογητικό ύφος ότι επικοινώνησε μαζί του, γιατί αυτά που είπε στην εκπομπή, τελικά, τη δική μας πάλι την εκπομπή, δεν την εξέφρασαν και ήθελε με έναν τρόπο να τα διαψεύσει. Να δούμε τι είπε στο λόγο του ίδιος. Πάμε να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί, λοιπόν. Η Κιούκη έχει δουλέψει σε 5 παραγωγές μου. Δεν είναι μια κοπέλα που την βάλαμε εκεί τυχαία. Με την Έφη μίλαγα τώρα πριν μπω στο στούντιο, εδώ, σε εσάς. Είχατε επικοινωνία. Ναι, γιατί έμαθα ότι έκανε μια δήλωση. Κατευθείαν με κάλεσε, η ίδια μου έστειλε και την πήρα. Με πήρε να μου ξεκαθαρίσει ότι εγώ απλά είπα ότι μπροστά μου δεν έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ απλώς μετά τις δηλώσεις μου είδα δηλώσεις του κύριου Μαυρικίου, οι οποίες με προσέβαλαν πάρα πολύ. Εγώ έστειλα όντως ένα ηχητικό μήνυμα στον Μαυρικίο. Να το ενημερώσω ξεκάθαρα, ήταν ενημερωτικό το μήνυμα. Αυτός πίστευε ότι εγώ απολογήθηκα, δεν απολογήθηκα καθόλου, δεν θα απολογηθώ για πράγματα που είναι αληθή. Επίσης, ο κύριος Μαυρικίου δήλωσε ότι υπήρξαν ηθοποιοί στην περίοδο το καλοκαίρι που δεν θέλανε να μπουν στο ίδιο πούλμαν με τον Ορφέα Παπαδόπουλο για να πάνε σε παράσταση να παίξουν. Από όσο ξέρω, ο Ορφέας δεν ήταν καν στο πούλμαν ούτως ή άλλως. Ήταν με δικό του αυτοκίνητο. Δεν έγινε κάποια επίθεση ποτέ προς τον Ορφέα, προς το πρόσωπό του, γιατί δεν έχει εμβολιαστεί. Εμείς αυτό που σας ρωτήσαμε ήταν εάν τελικά κάποιος από την παράσταση είχε πρόβλημα με τον Ορφέα Παπαδόπουλο και αν έγινε κάποιο σκηνικό όταν μπαίνατε όλοι μαζί στο πούλμαν για την περιοδία, κάποιοι φοβόντουσαν. Δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο ποτέ. Και μας είπατε εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο κύριος Παπαδόπουλος ούτως ή άλλως χρησιμοποιούσε το δικό του μέσο μεταφοράς. Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτά. Φιλή υπήρχε. Μπορείτε να καλέσετε τον σκηνοθέτη της παράστασης που αυτός το έβαλε το φιλί. Ο ίδιος μου είπε, με πλησίασε μια μέρα στην πρόβα, μου λέει πώς σου φαίνεται το φιλί. Λέω γιατί με ρωτάς. Μου λέει ανησυχώ που είναι εμβολιασμένος και ανεμβολίαστος οι δύο ηθοποιοί το ζευγάρι και φοβάμαι μην γίνει κάτι, μην συμβεί οτιδήποτε. Και αφαιρέθηκε. Σχετικά με το περιβόητο φιλί, τι συνέβη. Ναι, όντως στην αρχή, στις πρώτες πρόβες υπήρξε. Μετά δόθηκε μια άλλη σκηνοθετική γραμμή η οποία δεν είχε να κάνει καμία σχέση με το αν ο Ορφέας ήταν ανεμβολίαστος. Ήταν σκηνοθετική γραμμή. Ήταν σκέψη του σκηνοθέτη. Πίστευε ότι ήταν καλύτερο για το έργο και μόνο να γίνει αυτό. Επικοινωνήσατε εκ νέου μαζί του για να τον ρωτήσετε γιατί είπε άλλα πράγματα από αυτά που σας είχε πει στο τηλέφωνο. Όχι, γιατί για να επικοινωνήσω πιστεύω ότι δεν θα βγάλω κάποια άκρη. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, παιδιά, η κυρία Κιούκη, ό,τι ακριβώς είχε πει χτες στην εκπομπή μας, τα ίδια επανέλαβε και ωραία, τώρα. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό ο Μαυρίκιος, παιδιά? Τα έχει βάλει με την εκπομπή μας. Για ποιο λόγο? Να σας πω κάτι. Προφανώς. Να μας πει καλύτερα η κυρία Κόρου. Α! Ναι, επειδή ήταν στην παράσταση. Θα αρχίσω να θυμώνω με τον κύριο Μαυρικίου και δεν τον συμφέρει καθόλου. Καθόλου όμως. Διότι αυτά που είπα ήταν αληθινά, ήταν απαλά. Και θέλω να το σταματήσει εκεί, γιατί εγώ, η Έφη πολύ σωστά τα είπε και εγώ την ίδια θέση είχα πάρει. Η Έφη είναι παιδάκι και είναι ηθοποιός, εξαίρετη και θέλει να προχωρήσει. Εγώ δεν θα χτυπήσω την πόρτα του κυρίου Μαυρικίου για να το πω δώσει μου δουλειά. Με βρήκαν, δεν τους βρήκα. Να τα πω έτσι όπως το νιώθω. Βεβαίως. Δεν τον έχω ανάγκη για να έρθω σήμερα εδώ να απολογηθώ. Ήρθα για εσάς γιατί έκανα λάθος. Για τη συγγνώμη που πρέπει να πω στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στην εκπομπή, για αυτή την ταραχή που σας προξένησα. Απλά στεναχωρήθηκαν οι συνάδελφοι. Στεναχωρήθηκαν οι συνάδελφοι, γι' αυτό είμαι σήμερα εγώ εδώ, για να το λήξουμε πολύ γλυκά και τραγουδώντας. Γιατί όμως, γιατί.
Γιατί έχει τα θέματα του, γιατί έχει το θέμα του με τον κορονοϊό και καλώς κάνει ως παραγωγός και όλοι, αλλά μόνο που σε αυτή τη δουλειά υπήρξαν και άλλα ανεβολία στα παιδιά, τα οποία πρόσεχαν, έκαναν rapid test, φορούσαν τις μάσκες τους και δεν έγινε ποτέ καμία φασαρία μέσα σε πούλμαν. Καταρχήν ο Ορφέας δεν ήταν ποτέ, όπως είπε και η Εφούλα, κανείς. Γιατί είχε το αυτοκίνητό του και δεν ήταν ποτέ. Βεβαίως δεν ήταν. Και όταν νόσησε, ήταν εκτός παράστασης. Ίσως θα ήταν καλύτερο ο Μαυρίκιος να βάλει μια τελεία στο μια τελεία. Να ζητήσει συγγνώμη. Αν μπορέσει να το κάνει. Ναι. Να το συνεχίζει. Μπορέσει. Α, δεν έχει βάλει τελεία. Όχι, δεν έχει βάλει τελεία. Συνεχίζει. Και μάλιστα έχει κάνει δηλώσεις σε εμάς μαζί με το σκηνοθέτη της παράστασης. Ωραία. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί εγώ μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μπορείτε να μείνετε άμα θέλετε βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι ήρθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Γιατί τα έχω μαζί μου, τα έχω με μένα. Θα μείνετε μαζί μας. Θα μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας. Για να φέρουμε ένα cupcake.